10 και μάλιστα με τόνο έβαλε στο Ρέθυμνο ο μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός της Σκανδιναβίας με την επωνυμία TUI για την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια ο Δήμος. Το βραβείο παραδόθηκε στη Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε όλοι, πρέπει πραγματικά να αναδείξουμε τα θετικά μας πλεονεκτήματα και τη θετική πλευρά και της ελληνικής πόλης και του ελληνικού περιβάλλοντος και γενικά να δείξουμε τα πλεονεκτήματα μας και ως λαός. Κέρδισε τελικά τις εντυπώσεις στο Ρέθυμνο και επάξια κατάφερε και απέσπασε το τιμητικό βραβείο από το μεγαλύτερο τουριστικό οργανισμό της Σκανδιναβίας με την επωνυμία του E-Nordic για την περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια ο Δήμος. Στελέχη μάλιστα της TUI είχαν επισκεφθεί πρόσφατα την πόλη του Ρεθύμνου, την οποία και όργωσαν κυριολεκτικά, ενώ τους έγινε και παρουσίαση των δράσεων του Δήμου σε περιβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης, αλλά και στα έργα ανάπλασης που έγιναν, όπως επίσης και σε εκείνα που προγραμματίζονται να γίνουν μελλοντικά. Έβγαλαν το συμπέρασμα το πολύ θετικό για την πόλη του Ρεθύμνου ότι αξίζει να τη βραβεύσουν για την περιβαλλοντική της πολιτική. Είναι ιδιαίτερη τιμή λοιπόν για μας αυτή η αναγνώριση. Είναι μια αναγνώριση που δεν δίδεται χωρίς έτσι περίσκεψη. Δεν είναι από τα τυπικά βραβεία. Είναι πραγματικά μια επιβράβευση μιας προσπάθειας και κυρίως είναι, αν θέλετε, η ενδυνάμωση της δικιάς μας βούλησης να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Έτσι, τα στελέχη της TUI εμφανίστηκαν ικανοποιημένα τόσο από τη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει η πόλη, όσο και από την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και σε επίπεδο αστικής συγκοινωνίας, αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας οδικού δικτύου. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε εξαντλήσει τα περιθώριά μας και μάλιστα αυτό τους εντυπωσίασε ότι υπάρχει σχεδιασμός και για το αύριο. Δεν είναι μια συμπτωματική δηλαδή συγκυρία αυτή τη στιγμή ότι κάποια έργα εξελίχθηκαν στο Δήμο Ρεθύμνης προς την κατεύθυνση να γίνει πόλη φιλική και για τον πολίτη και για τον επισκέπτη της, και επίσης η πολιτική που ακολουθούμε στην ανακύκλωση είναι πρωτοποριακή σε επίπεδο Ελλάδος. Η στρατηγική είναι, παρά τις Κασάνδρες, η πόλη μας να γίνει πάντα να γίνει καλύτερη και να επενδύσουμε στη βιώσιμη κινητικότητα. Στη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης βραβεύτηκαν επίσης και τρεις ξενοδοχειακές μονάδες του νομού ανακατηγορία βάσει της βαθμολόγησης των πελατών ως προς το έμψυχο προσωπικό των ξενοδοχείων, το σέρβις και γενικά την παροχή υπηρεσιών. Ο λόγος για τα ξενοδοχεία Ρίθυμνα, Ήλιος και Ιβίσκος, το τελευταίο μάλιστα έλαβε επίσης και το βραβείο συνεργασίας ξενοδοχείου TUI Πελατών. Εκείνο πάντως που ήταν διάχυτο στη διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε ήταν η αισιοδοξία για την τουριστική κίνηση που καταγράφεται από τη Σκανδιναβία, αφού όπως υπόθηκε, φέτος αναμένεται να έρθουν σε Ρέθυμνο και Χανιά 120.000 συνολικά Σκανδιναβοί τουρίστες. Πρόκειται δηλαδή για 8 περίπου χιλιάδες περισσότερους τουρίστες από ό,τι ήταν την αντίστοιχη περσινή χρονιά, με βάση πάντα τα επίσημα στοιχεία του τουριστικού οργανισμού. Ενώ για το 2011 προγραμματίζεται αύξηση με στόχο τις 129.000.